Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλησπέρα. Ανάλογα από το εσείς γουστάρατε να βλέπετε τα βίντεό σας, βρισκόμαστε εδώ, στο Βρετανικό. Περνάμε απευθείας στη βύθιση του Βρετανικού. Σε αληθινό χρόνο, θα κρατήσει 55 λεπτά και πάμε να δούμε τι θα συμβεί. Η ώρα είναι 8 και 10 το πρωί, 21 Νοεμβρίου 1916, λίγο έξω από την Κέα. Είπα να παίξω πρώτα τον Τιτανικό, τον Demo, αλλά τελικώς επέλεξα να παίξω τη βύθιση του Βρετανικού και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Θα τα πούμε και στην πορεία. Όλα πάνω στο πλοίο είναι πολύ ήσυχα, έως που γίνεται κάτι αναπάντεχο. Παρένθεση εδώ, εγώ κάνω έναν ασθενή, ο οποίος βγήκε απλά από το δωμάτιό του και πηγαίνει μια βόλτα στο πλοίο. Το τι θα γίνει στην πορεία θα δείξει. Το πλοίο ταξιδεύει ήρεμα προς τη Λίμνο, όπως είπαμε. Πάει να παραλάβει κι άλλους στρατιώτες που χρειάζονται νοσηλεία. Και κάπου εδώ το χτυπάει μία τροπίλη. Όλο το πλοίο σύεται. Ίσως βέβαια σκάσαμε και πάνω σε νάρκη που χτες είχαν βάλει κάποια υποβρύχια. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα μετά από τόσα χρόνια αν ήταν τορπίλη ή αν ήταν νάρκη. Μάλλον πάμε προς το δεύτερο σενάριο, ότι έπεσε πάνω σε νάρκη το πλοίο. Εδώ μένουμε εμείς καθισμένοι στο παγκάκι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι. Βέβαια στη γέφυρα και όσοι ήταν εξωματικοί καταλάβανε αμέσως τι συμβαίνει. Και κάπου εδώ αποφασίζουμε να βγούμε έξω. Να δούμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Δεν είδαμε κάτι και ξαναμπαίνουμε μέσα. Ή αποφασίζουμε να βγούμε από την άλλη μεριά. Το ίδιο είναι. Τελικώς αποφασίζουμε να ξανακατεύουμε. Δεν είδαμε κάτι. Ούτε το πλοίο φαίνεται να έχει κάτι από την έξω μεριά. Σε πολλά σημεία σας το λέω από τώρα θα είναι λίγο βαρετό. Γιατί μιλάμε για real time. Από τα 55 λεπτά σίγουρα τα πρώτα λεπτά δεν έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό. Και εδώ αποφασίζουμε να βγούμε έξω στο κατάστρωμα. Έχουν βγει και άλλοι έξω και ψάχνουν να δούνε τι έχει συμβεί. Εμείς όμως δεν τα αποφασίζουμε, ξαναμπαίνουμε μέσα. Βλέπουμε εδώ τα ελληνικά νησιά είναι πολύ κοντά. Εδώ έχουμε βγει ήδη έξω εμείς. Και αποφασίζουμε να πάμε να βοηθήσουμε. Όχι να γυρίσουμε στο δωμάτιό μας, σαν ασθενείς που είμαστε, γιατί είμαστε σχεδόν καλά από μια αρρώστια που είχαμε. Από μια γρίπη. Κάπου εδώ αρχίζει και χτυπάει και ο συναγερμός, το ακούμε. Και αφού αρχίζει συναγερμός, αποφασίζουμε να πάμε εδώ, όσο πιο κοντά γίνεται, σε μια σωστική λέμβος και να αρχίσουμε να βοηθάμε. Η εντολή για εκένωση του πλοίου μόλις έχει δοθεί από τη γέφυρα και εμείς ήδη βρισκόμαστε εδώ, έτσι ώστε να βοηθήσουμε. Βέβαια ακόμα δεν έχει έρθει κανένας, αλλά σίγουρα δεν θα αργήσει από τη στιγμή που δόθηκε η εντολή.
Δεν βλέπουμε και το πλοίο. Δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Έχει αρχίσει να παίρνει μία κλίση προς τα μπροστά και προς τα δεξιά, λίγο. Αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Εδώ εμείς περιμένουμε σε μια σωσίμβη αλεύου να έρθει κάποιος για να αρχίσουμε να τη γεμίζουμε. Παρ' όλα αυτά αποφασίζουμε να πάμε στο μπροστά μέρος του πλοίου, καθώς δεν βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα. Μάλλον όλοι έχουν αρχίσει να μαζεύονται μπροστά και έτσι αποφασίσαμε το ίδιο να κάνουμε κι εμείς, να πάμε μπροστά να δούμε τι συμβαίνει. Από εδώ δεν βλέπουμε κινητικότητα στις βάρκες ούτε μπροστά. Φτάνουμε σιγά σιγά στη γέφυρα. Πάμε να ρωτήσουμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί? Μας λένε ότι κάτι έχουμε χτυπήσει και ότι το πλοίο έχει αρχίσει να βυθίζεται και ότι να αρχίσουμε να ετοιμαζόμαστε για εγκατάλειψη. Πλέον εδώ είναι εμφανές ότι το πλοίο έχει αρχίσει και βυθίζεται. Ο καπετάνιος λέει ότι σίγουρα θα αντέξει το πλοίο για αρχή, καθώς έχει σχεδιαστεί να αντέχει σε 5 πλημμυρισμένα διαμερίσματα, όχι 4 που ήταν ο Τιτανικός. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις στην ασφάλεια. Οπότε αν πλημμυρίσουν τα 5 πρώτα μπορεί να σταθεί το πλοίο. Νομίζουμε ότι θα το κάνει. Παρ' όλα αυτά έχει αρχίσει την εγκατάλειψη του πλοίου. Δεν ρισκάρει τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει χτυπηθεί το πλοίο. Έχει αρχίσει να μπάζει νερά. Έχει δοθεί εντολή ήδη για εκένωση, αλλά όχι να κατέβουν οι βάρκες, να είναι όλοι προετοιμασμένοι. Μόλις δώσει το σήμα, τότε να αρχίσουν να γεμίζουν τις βάρκες. Αφού ενημερωθήκαμε εδώ στη γέφυρα, αρχίζουμε να ψάχνουμε κάποια βάρκα για να βοηθήσουμε. Να δούμε πού μπορούμε να πάμε και λέμε να μείνουμε εδώ ή να πάμε πιο πέρα. Βλέπουμε ήδη τις βάρκες, τις έχουν σηκώσει. Ή να πάμε από αυτή τη μεριά. Από εδώ δεν βλέπω και τόση ετοιμότητα. Αν και αυτή η βάρκα εδώ έχει αρχίσει και κατεβαίνει. Οπότε η εκένωση αρχίζει. Δεν ξέρω, δεν έχει δοθεί τέτοια εντολή. Και από εδώ βλέπω κάποιες βάρκες να αρχίζουν να κατεβαίνουν, οπότε εδώ που πάνω που είμαστε, είμαστε λίγο άχρηστοι. Μάλλον θα πρέπει να κατέβουμε πιο κάτω για να βοηθήσουμε. Το πλοίο συνεχίζει και κινείται. Ο καπετάνιος προσπαθεί να το φτάσει όσο πιο κοντά στο νησί μπορεί. Ήδη έχουν αλλάξει ρότα. Και εδώ έχουμε κατέβει και πάμε να βοηθήσουμε σε κάποια από τις βάρκες. Θα πάμε στο πίσω μέρος, ενώ η κλίση του πλοίου έχει αρχίσει και γίνεται εμφανής. Πας να προχωρήσεις και ήδη νιώθεις κάπως. Εμείς λέμε να πάμε από εδώ κάτω που είναι πιο εύκολο ή όχι. Όχι, ξανανεβαίνουμε πάνω. Καλύτερα να πάμε στο πίσω μέρος, να αρχίσουμε από εκεί την εκένωση. Και ήδη η πρώτη βάρκα αρχίζει να κατεβαίνει στο πίσω μέρος, πράγμα που είναι ενάντια στους κανονισμούς που έχει δώσει ο καπετάνιος και στις εντολές του.
Είπε να είναι έτοιμες οι βάρκες, όχι να κατέβουνε. Παρ' όλα αυτά, εκεί πίσω έχουν αρχίσει ήδη και την έχουν γεμίσει και την έχουν αρχίσει να την κατεβάζουνε. Εμείς βρήκαμε εδώ τον μεγάλο γερανό που έχει τις 6 βάρκες πάνω και είπαμε να βοηθήσουμε σε αυτήν εδώ τη βάρκα. Η αλήθεια είναι ότι κάνει πάρα πολύ ώρα να κατέβει η βάρκα και βλέπουμε στο πίσω μέρος οι προπέλες έχουν αρχίσει και βγαίνουν έξω ενώ η βάρκα φτάνει κάτω στον πάτο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Την αφήσανε και πέρασε ξυστά από την προπέλα. Το είδαμε. Τώρα να αρχίσουμε να κατεβάζουμε και αυτήν εδώ τη βάρκα τη δικιά μας. Πρέπει να τη φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ κάτω. Ευτυχώς αυτά είναι μεγάλοι γερανοί και κατεβαίνουν πολύ πιο γρήγορα από τις απλές. Εδώ πάνω που είμαστε γεμίζουμε απλά τις βάρκες και περιμένουμε τι θα γίνει και με αυτή τη βάρκα, γιατί από ό,τι βλέπω, όπως και να έχει, το πρώτο επεισόδιο της βήθησης του Βρετανικού έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like στο ίδιο το βίντεο άμα σας άρεσε. Στα επόμενα σίγουρα θα είναι λίγο καλύτερα. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου άμα δεν είστε ήδη εγγραμμένο. Πατήστε και ένα καμπανάκι για να σας έρχονται πρώτοι ειδοποιήσεις. Και τα λέμε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Γεια χαρά! We'll be right back.